Κυρία Πρόεδρε της Φιλοσοφικής Τέχνης και αγαπητή Βασιλική, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχα υποσχεθεί στην κοπή της πίτας της Φιλοσοφικής Τέχνης, αυτή την μέρα θα παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική μελέτη για το κέντρο Μικρασιατικής Μνήμης. Δεν είναι αυτός ο τίτλος Μουσείο Μικρασιατικής Τέχνης, γιατί πρέπει να έχουμε την απαραίτητη αδειοδότηση για αυτό, αλλά στην πράξη αυτό θα σημαίνει. Είναι το κτίριο το οποίο θα στεγάσει, τα κειμήλια τα οποία υπάρχουν από πολύ καιρό και είναι διαθέσιμα για να τοποθετούν εκεί. Θα είναι ένας χώρος που θα έχει μια αίθουσα εκδηλώσεων για να μπορεί να γίνονται συναντήσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Θα το δείτε να μην το περιγράψω εγώ, πως αυτό το κτίριο θα είναι πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα χρήσιμο για την περιοχή του συγκυπισμού. Εγώ θα κάνω μια γενική αναφορά. Ο Δήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος πρόσφατα θα σας περιγράψει το χρονοδιάγραμμα και τις βασικές φάσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά παραμένει ο στόχος που είναι το καλοκαίρι να υπάρχει ανάδοχος εργολάβος που να ξεκινήσει το έργο. Και επειδή έχει και συναισθηματική φόρτιση σήμερα ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Τσολάκης, θα σας πει και αυτός την δική του την μικρή άποψη για το θέμα, αφού ακολουθήσει ο αρχιτέκτον, ο οποίος μελέτησε το κτίριο και σήμερα μας παρουσιάζει την μελέτη, τη μορφή του και τις χρήσεις του. Είναι ένα κτίριο του κέντρου της Μικρασιατικής Μνήμης, το οποίο είναι φόρος τιμής στους Μικρασιάτες, οι οποίοι ήρθαν εδώ κατατρεγμένοι, χωρίς να έχουν τίποτα πλέον των όσων μπορούσαν μαζί τους να κρατούν. Ήρθαν με πολλά προβλήματα από την Μικρά Ασία, εκεί όπου έχασαν τους συγγενείς, τους φίλους τους, τις περιουσίες τους, και έμειναν εδώ στην Ελλάδα, δημιούργησαν οικογένειες, πρόκοψαν, βοήθησαν τους υπόλοιπους Έλληνες εδώ να εξελίξουν την χώρα και να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα με την πρόοδο που είχαμε τα χρόνια αυτά. Είναι οι Μικρασιάτες στην καταγωγή ένα ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, επειδή ήταν και κοσμοπολίτες, είχαν δηλαδή από τους υπόλοιπους Έλληνες περισσότερες εμπειρίες, γνώσεις και επαφές με το εξωτερικό, έδωσαν μια μεγάλη όθηση και οικονομική και κοινωνική και πολιτιστική και βοήθησαν όλους μας από το 1922 και μετά τόσα χρόνια να βελτιωνόμαστε καθημερινά σαν λαός και σαν έθνος. Απέναντι σε αυτούς τους συμπολίτες μας που έζησαν εδώ και δημιούργησαν τις οικογένειές τους, έχουμε την υποχρέωση και σήμερα αυτό το χρέος το εκπληρώνουμε σαν Δήμος Κορινθίων με την κατασκευή του κτηρίου, το οποίο θα είναι το κέντρο της Μικρασιατικής Μνήμης. Θα είναι ένα καλέσθητο κτίριο στο κέντρο του συνοικισμού στην Λεωφόρο Ιωνίας, που πρέπει επιτέλους και η Λεωφόρος Ιωνίας να πάρει το όνομα νόμιμα, γιατί δεν είναι ακριβώς νόμιμο το όνομα σήμερα, και ο Δήμος θα φροντίσει να γίνει αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν τακτοποιηθεί, αλλά η δική μας δημοτική αρχή θέλει και προσπαθεί να τα τακτοποιήσει στα τρία χρόνια που είμαστε στην ευθύνη του Δήμου, και αυτό είναι η ονομαχνοσία της κεντρικής λεωφόρου, ένα από τα θέματα τα οποία θα τακτοποιηθεί σύντομα. Το κτίριο αυτό θα φιλοξενήσει τις χρήσεις τις οποίες χρειάζεται η Μικρασιατική Στέγη και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Αλλά θα είναι σημαντική η αναφορά στην ιστορία και την παράδοση των Μικρασιατών. Και αυτή η ιστορική μνήμη είναι κάτι το οποίο ο καθένας θα μπορεί να το βλέπει καθημερινά στον χώρο, που η κατασκευή του χώρου είναι τέτοια, η οποία να αναδεικνύει αυτή την ιστορική διαδρομή των Μικρασιατών, τους οποίους τιμούμε, σεβόμαστε και θα κάνουμε από εδώ και στο εξής, στον κατάλληλο χώρο, τις σωστές αναφορές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που δουλέψαμε για το θέμα αυτό, όπως επίσης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου που παραχώρησε τον χώρο, και με πολύ σύντομες διαδικασίες θα μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που περιμένατε για πολλά χρόνια. Το είχατε ξεκινήσει και το ζητούσατε επισήμως το 2011, νομίζω. Αλλά το αίτημα ήταν, χωρίς να είναι διαφημισμένο επίσημα, ήταν διαφημισμένο πολύ πριν. Αλλά είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που η δική μας δημοτική αρχή θα το υλοποιήσει αυτό το έργο, μαζί με τα υπόλοιπα έργα που βλέπετε τώρα να είναι σε εξέλιξη στον συνοικισμό.
Και να σας πω και ένα τελευταίο, γιατί άρχισε ήδη να διαρρέει και στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε. Δεν το είπα στην κοπή της πίτας σας, κυρία Βασιλική, αλλά εδώ και καιρό έχω επαφή και συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν από κοινού να φτιάξουμε έναν αθλητικό χώρο εδώ και όχι μόνο και πολλά ακόμα εκατομμύρια για το συνοικισμό. Θα ανακοινωθούν, αλλά δεν θέλω να ανακοινώσω εγώ ούτε την εταιρεία που θα μας βοηθήσει, ούτε το τι ακριβώς είναι το περιεχόμενο αυτής της επένδυσης κατασκευής που θα γίνει στο συνοικισμό. Όμως θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και αυτό. Και η ανακοίνωση με την εταιρεία θα είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα χαρείτε πάρα πολύ όταν το ακούσετε και θα φροντίσω την ανακοίνωση που κάνουμε σε αυτόν εδώ τον χώρο. Να είστε καλά, να ξέρετε ότι ο Δήμος Κορινθίων και προσωπικά ο ίδιος είμαι κοντά σας και θα συνεχίσω με τους συνεργάτες μου να βοηθάμε την περιοχή γιατί το αξίζει και θα είναι η περιοχή εδώ στα επόμενα χρόνια ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε και θα ήθελα να έχουμε και τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, αυτό που θα δείτε, να παρουσιάζετε από τους συνεργάτες μου σε λιγάκι. Να είστε καλά.
50 θέσεις αμφιθέατρων. Παλιότερα είχαν προβλέψει 100 κάποιοι που σήμερα κόπτονται. Εμείς το κάνουμε 150. Με αίθηση κοιμηλίων. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που μπορεί να έχει ένας. Με θέσεις των σεμιναριών. Και όλες τις ανέσεις που μπορεί να έχει ένας χώρος. Τέτοιου τύπου. Τα περισσότερα θα πει η εικόνα και ο αφηγητής, ο σχεδιαστής αυτού που θα δείτε. Πριν ένα χρόνο, κύριε Δήμαρχε, νομίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο, με δική σας πρωτοβουλία ήρθε η αλλαγή της χρήσης. Για να μπορούμε σήμερα να σχεδιάσουμε και άλλο να υλοποιήσουμε αυτά που θα δείτε, μια σημαντική τροποποίηση στο γενικό μας πολιτικό σχέδιο, όπως και ταλαιπωρηθήκαμε πολύ, κυρία Βασιλική, η περιφέρεια του Πελοποννήσου να μας δώσει το θετικό χέρι για να μας στείλει δύο χρόνια τους περιμέναμε και ο κόσμος ίσως νομίζω ότι καθυστερούμε εμείς. Δεν είναι έτσι. Ήρθε η ώρα όμως να το αποκαλύψουμε ότι δεν θέλαμε εμείς για τις καθυστερήσεις αυτές. Σήμερα θα δείτε την αρχιτεκτονική μελέτη λοιπόν. Θα ακολουθήσει η στατική μελέτη, η ηλεκτρομηχανική μελέτη που πιο ειδικό από τον Διευθυντή Τεχνική Υπηρεσία και Εργασία Τεχνική Καταβολή δεν υπάρχει, το Γιάννη Τσολάκη. Θα τελειώσουμε την μουσολογική μελέτη και μετά θα δει τα λεπτά τη δημοπράξη και θα δημοπρατηθεί το έργο. Λίγο υπομονή και το καλοκαίρι πλέον θα φτερουργήσει στι καρδιέ σα και στι ψυχέ σα κάτι διαφορετικό. Υπομονή. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αυτό που κάνουμε δεν είναι ένα όνειρο. Είναι το χρέος μας. Αυτό κάνουμε πραγματικότητα σήμερα. Έχετε συγκινηθεί και δεν συγκινήσω. Κύριος Τσολάκης. Καταγωγή μικρασιατική επίσης. Όλοι μας έχουν συγκινηθεί. Το περισσότερο. Γιατί ο μικρός απόγονος μικρασιατών. Το καλύτερο να λύσει. Βρίσκομαι σε εκφράση θέση να ανακοινώσουμε ότι πλέον ολοκληρώνεται αυτό το όραμα που είχαμε όλοι οι μικρασιάτες. Γιατί πραγματικά είναι χρέος απέναντι σε όλους αυτούς που ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, στεριώσανε, προκόψανε γενικά. Δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα που δημιούργησαν. Έχουμε σκύψει με πολύ σεβασμό πάνω σε όλη αυτή την πορεία και εγώ και ο αρχιτέκτονας, ο φίλος και συνάδελφος ο Μίλος, ο Αντιμητρόπουλος. Πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε και την τελευταία λεπτομέρεια που θα ενσωματώσουμε προκειμένου αυτό το κτίριο να θυμίζει όλες αυτές τις μνήμες και να μας εισφέρει πάλι κοντά. Και να γενικότερα να δίνει και σε επόμενες γενιές το στίγμα των μικρασιατών σε αυτή την περιοχή για να νιώθουν και τα παιδιά πραγματικά χαρούμενα. Δεν έχουμε κάτι άλλο γιατί η συγκίνηση μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέει όλα. Πατάω το τέτοιο να κλείσουμε την αφόρτα.
Αυτό είναι το κτίριο από την εξωτερική του την όψη. Ναι, αυτή είναι η εξωτερική πλευρά. Σας κάνω μία ανάγκη και θα πούμε και μέσα. Η αρχή του είναι, θέλω να παίξει με τη ροή, την ησυχία και μετά έχει και μία μουσική που ταιριάζει. Να το δείτε και μετά θα κάνουμε ερωτήσεις και θα... Αυτή είναι η πρόσωψη του διεργού. Συνεχώρο Ελίας, όπως το βλέπουμε. Το μικρόφωνο καθίστε. Δεν ακούγεται από εκεί. Δεν ακούγεται. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι η αρχιτεκτονική είναι μια ζωντανή επιστήμη. Δεν πάμε να δημιουργήσουμε τη μνήμη της Ιωνίας αναπαράγοντας φωτογραφικά το κενόγκρανο. Βλέπουμε από πού πηγάζει το κενόγκρανο. Το κενόγκρανο πηγάζει από το χρυσό κανόνα, την αναλογία. Αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην όψη, σαν αναλογίες στους πλάτους μήκους. Η μεγάλη επιφάνεια που θα δείτε εδώ είναι, σα
πράγματα, να περιγράψει εκδηλώσεις, να γίνουν προβολές, γιατί αυτό είναι ένα κέντρο που θα φιλοξενεί διάφορες περιοδικές εκθέσεις, θα μπορεί να φιλοξενήσει κάποιες παραστάσεις, κάποια performances και όλα αυτά πρέπει να επικοινωνούν και με τον τρόπο που γίνονται αυτά σε κάποια κέντρα που βλέπουμε, όπως είναι το Μονάσιο στην Αθήνα που φέρνουν με προβολές στην επιφάνεια του κτηρίου. Εγώ το δημιουργώ αυτό το μέρος εδώ, σε αυτό το κομμάτι επάνω την είσοδο, σαν μια μορφή επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, αυτό που γίνεται μέσα. Τα υλικά είναι του κτηρίου με πολύ μεγάλη έμφαση στην τοπικότητα, να είναι υλικά που παράγονται στην άμεση περιοχή. Η βιοκλιματικότητα επιτυχάνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ένας είναι με ηλιακή καμινάδα, η οποία δημιουργείται από την πλοκυλιφωτή όψη της οδού Ιωνίας, όπου γίνονται και οι θερμικές προσόδοι, δηλαδή η θέρμανση από τον ήλιο. Αναβιβάζεται το καλοκαίρι πάνω από αυτόν τον τοίχο που έχει διπλή επιφάνεια. Και έτσι δημιουργεί μια ροή, η οποία με κατάλληλες εισρωές μπορεί να δημιουργήσει ένα φυσικό εξαρισμό στον χώρο. Περίπου αυτή είναι η περιγραφή. Ελπίζω ότι το βιντεάκι μίλησε από μόνο του. Αν έχετε κάποια πορεία που να σας σταματήσω, να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο χώρος, δηλαδή την τοποθέτηση των κοιμηλίων. Ο χώρος για την τοποθέτηση των κοιμηλίων θα είναι επαρκής. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να γίνεται για εκθέσεις, αλλά και για μόνιμα κοιμήλια. Είναι το ισόγειο που σας έδειξα. Αυτό είναι 22 επί 11. Είναι 230 τετραγωνικά. Και έχει και μία γύρω-γύρω από αυτό το χώρο στο επίπεδο του ΣΥΝΕ 2,75. Έχει μία άλλη επιφάνεια, η οποία μπορεί να είναι για περιοδικές εκθέσεις. Αλλά τα μόνιμα κοιμήλια θα βρίσκονται στο εδώ το χώρο, που είναι υπέρτατη τόση. Το σύνολο του χώρου, η επιφάνεια είναι 850 περίπου μέτρα. 860. Άρα, άμα δεν φτάνουν οι βασιλικοί εκεί, μπορούν να τα βάλουμε κι αλλού. Εμείς θα γίνει κάποια διαλογή, γιατί εγώ στο τρίτο όροφο έχω προβλέψει χώρο αποθηκευτικό που μπορούν κάποιες στολές να φυλάβουν εκεί και να είναι θεματικές. Είναι μόνο για τις φορεσιές, γιατί ευελπιστώ, εφόσον τώρα υπάρχουν κάποια ήδη αντικείμενα κάποια χρόνια, όταν θα ανοιχθεί το μουσείο, σίγουρα θα έρθουν κι άλλα από όλη την Κορινθία. Βεβαίως. Αυτό που έχω προβλέψει εγώ είναι να εξαντλήσω την κάλυψη σε ό,τι αφορά ένα ισόγειο χώρο με διπλό τέτοιο. Θεωρώ ότι μια υποδοχή είναι αναγκαία, να μην είναι ο χώρος, να μην αποκαλύπτουμε αυτό που είναι μέσα στο μουσείο και βγάζουμε το στοιχείο της έκπληξης και του χώρου. Αυτό το κρατάμε. Με και από πολλαπλών χρήσεων, πέρα από το μουσείο. Έτσι από τα πλών χρήσεων είναι στο υπόγειο που πάμε, ένα ισόγειο και τα λοιπά, που σας το έδειξα και στην τέτοια, ένας μεγάλος χώρος, παρόμοιο με αυτό εδώ. Δεν μπορεί όμως να μετατραπεί και κάποιος άλλος χώρος ενδεχομένως. Αυτό που έχω δώσει μεγάλη έμφαση είναι να υπάρχει μία, πώς να το πούμε τώρα, flexibility, δηλαδή να είναι ευελιξία. Όπου κάποιες δράσεις μπορούν να μεταφέρονται. Ένα άλλο πράγμα που είπαμε είναι ότι αυτός ο χώρος θα είναι ζωντανός χώρος. Αν δεν λειτουργήσει, να δουλεύουν 10 άτομα εκεί, να τρώνε 10 οικογένειες, δεν θα λειτουργήσει αυτά. Πρέπει να έχει να πηγαίνει όλη η κόρη τους εκεί, να πηγαίνει στο εστιατόριο πάνω, να ήταν κορυφαϊκό, που θα είναι. Να έχει δηλαδή μια ζωή καλλιτεχνική η κόρη τους και να μπορεί να βγάζει έσοδα αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό. Άμα βγάλει έσοδα. Εντάξει, δεν θα είναι ένα κτίριο που θα είναι εμπορικό κατά κάποιο τρόπο. Όχι με την έννοια του εμπορικού, μπορεί να βγάλει τα έσοδα. Δηλαδή, όλα τα μουσεία στην Αθήνα είναι αυτό το λόγο. Και ειδικά ο πελάτη κάποτε πεθαίνει. Ευελιξία όμως θα υπάρχει και θα υπάρχει δυνατότητα, εφόσον βρεθούν περισσότερα εκθέματα, έναν άλλο χώρο να τον χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή η εκτίμηση είναι ότι τα 230 μέτρα είναι επαρκή. Αν δεν είναι όμως, έναν άλλο χώρο θα θεωρήσουμε. 850 είναι το σύνολο. Οπότε θα φτάσουμε να γίνει το κτίριο και μετά θες να βρούμε. Να γίνει το κτίριο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, ένα σε ένα σε ένα Ιπποκράτη. Κύριε Σωστατήρα. Θα έχει κάποιο μνημόνιο ή κάποιο μνημόνιο που θα έχει. Για την πλευρά
πριν κλείσω από την απόφαση ο Ηλίας, έχει μια εξωτερική διαφορά. Το οποίο ένα θα είναι η μη υπόγειο. Θα υπάρξει αυτό το μη υπόγειο. Θα είναι από την προσωπία. Αυτός ο χώρος θα είναι εκμεταλλευσίμος. Ποιος είναι έτσι ο κοινός τώρα. Θα σου παρακολουθεί και γίνει. Οι άλλοι γνώσεις ποιον είναι παρόλο εδώ θα φαίνεται από την κάτω πόρτα, τη βλέπετε την κάτω πόρτα. Αυτή είναι η πόρτα. Όλα αυτό θα είναι εκδηλώσει. Και όλο αυτό μέσα που θα δείτε τώρα έχει αυτή εδώ το φουαγέ, να το πω έτσι. Μπαίνουμε μέσα από την πόρτα και αυτό που θα δείτε τώρα είναι έτσι εκδηλώσει. Αυτή είναι η εκδηλώσει στο ισόγειο επί της Διονύσης. Όχι. Στο πίσω μου. Προς τον υπηαγωγείο. Εδώ είναι Ιωνίας τώρα. Πόσα τετραγωνικά είναι. Είναι όσο και από πάνω. Κάτι είπατε ότι αυτή θα λέγεται με κρασικές μνήμες κέντρο, αλλά για μουσείο, για ποιο λόγο να υπάρχει κάτι. Μόλις θα πυροδοτηθεί, γιατί είναι μια μακρά διαδικασία διοδότηση στο μουσείο. Μόλις θα πυροδοτηθεί κατάλληλα, τότε θα πάρει κλόν. Αυτό γίνεται, είναι... Θα πέρνει χρόνο. Θα έρθει χρόνο, ένα, δύο, τρία, πέντε, εσείς θα είσαι επανειδημάτες που είμαστε και εμείς. Με την βοηθειά σας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Δεν πειράζει. Αν έχει προβλεφθεί να υπάρχουν αίθουσες για να γίνουν τα μαθήματα των τμήματων της μικρασιατικής θέλης και κυρίως αν υπάρχει και χώρος για βεστιάλιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα που πρέπει να βγουν. Αίθουσα χορού δηλαδή. Ναι, έχει προβληθεί. Έχει προβληθεί. Δεν το είδαμε εδώ, γι' αυτό σημαίνει. Ναι, δείχτε κάθε φορά. Έχει προβληθεί η Δημοκρατία. Αλλά στο δείχνουμε κάθε φορά για να το αντιλαμβάνουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ ωραίο κτίριο, μοντέρνο. Και βιοκτηματικό, γιατί υπάρχουν και οι τάσεις σε σύγχρονα. Και τα σύγχρονα, αλλά μου λείπει λίγο, συγγνώμη, γνώμη μου, το παραδοσιακό στοιχείο από την πρόσληψη. Δηλαδή, θα περίμενα κάτι να έχει μερικά στοιχεία, όχι απλώς λιτές γραμμές σε μοντέρνο στήριο, να είχε λίγο παραδοσιακό στοιχείο. Συγγνώμη, αλλά έτσι πολύ ρώτησα. Κάποτε είχα πάει με το καφί στο Εθνικό. Ανακαίνισα σε ένα κουτίλιο. Πάρα πολύ ωραίο. Μια ιδέα. Γίνανε πολλές συζητήσεις από τέτοιες μορφές που μπορούσε να έχει το κτίριο.
για μια σειρά από λόγους, δεν ξέρω τώρα μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά μας πάρει πολύ χρόνο. Επειδή προκλήθηκε αυτή η μορφή, αλλά εξετάστηκαν και οι κλασικές, ακόμα και αυτοί που σας είπα. Δεν θα ήθελε μια ωραία μνήμη. Ένα λεπτό. Θα συγκινούσε μόνο που το βλέπεις απ' έξω. Υπάρχει μια διαφορά. Με συγχωρείτε, πριν απαντήσετε στην κυρία, είναι συνεφές το ερώτημα που σας κάνω και μετά να μας καλύψετε και τις δύο. Το μικρόφωνο θέλετε, Βασιλική. Όχι, δεν πειράζει, ακούγομαι. Για να ακούνε τι υπόλοιπη. Αν ενθυμίστε, είχαμε και σας είχα αναφέρει και εγώ κάποια στιγμή ότι θα ήταν πολύ χαρακτηριστικό στην πρόσωση, έστω και ξεκομμένο από τον τοίχο, να είχε δύο ιωνικούς τοίχους. Αυτό είναι αυτό, δεν είναι το προσπαθεί. Ιωνικούς πάει. Ιωνικούς πάει. Να είναι πιο χαρακτηριστικό. Έτσι σαν ένα έμβλημα. Είναι πάνω. Να το είναι πάνω. Στην ίσο. Όχι πάνω. Δείξε το εκεί. Αυτό όμως είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι χρησιάτη, είναι ολογραμματικό. Πριν μπούμε στην είσοδο, πριν μπούμε. Δεξιά και αριστερά λέτε, έτσι. Ναι. Μπορεί. Αν είναι αυτό, με συγχωρείτε, οι κυρίες που είναι αρχιτέκτονες είναι πιο ειδικές, ίσως. Ωραία, άρα θα κάνει μια πολύ ωραία εκμετάλλευση. Ναι. Αυτό που θέλω να απαντήσω είναι ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ της αρχιτεκτονικής και της σκηνογραφίας. Η διαφορά είναι ότι η αρχιτεκτονική όπως και η σκηνογραφία είναι μια ζωντανή τέχνη και επιστήμη, κάτι ενδιάμεσο. Αν κάθε εποχή δεν έχει το χαρακτηριστικό της εποχής της, τότε θα γίνει μια απλά αναπαραγωγή των ρυθμών και του βάρου παρελθόντος. Και έτσι δεν θα υπάρχει τίποτα το 2300 που να λέει ότι κάποια στιγμή είναι αρχιτεκτονική το 2023. Η αρχιτεκτονική, όπως και όλες οι άλλες επιστήμες, ζει. Φανταστείτε να σας έβγαζε ο οδοντογιατρός τον τότε που το κάνει το 1850. Έχει εξελιχθεί. Και εξελίσσεται με την εποχή της. Και εξελίσσεται προς όφελος της ανθρωπότητας. Γιατί αυτά που βλέπουμε σαν ωραία κτίρια, το διμαρχείο, ας πούμε, στη ΣΥΡΟ που αναφέρατε, καλύπτει μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη. Τα ωραία νεοκλασικά που βλέπετε ήταν κτίρια αστών, είναι πολύ πλούσια. Οι φτωχοί ζούσαν μέσα στις θάλασσες. Αυτά που δεν φαίνονται πια τώρα. Με την εξέλιξη αρχιτεκτονικής και η διαβίωση είναι καλύτερα, θα γυρίσουμε στη μύτη μας και θα έχουμε ένα θεμενόμενο σπίτι. Αυτό το έγινε η αρχιτεκτονική μέσα από την εξέλιξή της. Άρα αυτό που πάμε να κάνουμε είναι οι μνήμες και τα αφιερώματα στο παρελθόν να γίνουν με έναν τρόπο που είναι αντίστοιχο της εποχής μας. Να προωθούμε. Και ίσως το 2100 όφελο να θεωρείται, γιατί δεν φτιάχνουμε τα κτίρια που θα φτιάχνουμε το 2020. Τι ωραία που ήταν. Θα υπάρχει και η μνήμη του παρελθόντος που θα μας πηγαίνει εκεί. Γιατί θα έχουν μείνει μόνο τα ωραία κτίρια. Τα άσχημα κτίρια κάθε εποχής έχουν εξαφανιστεί. Και αυτό που βλέπετε είναι τα πιο ωραία κτίρια που έχουν. Τα άσχημα έχουν κρυμιστεί. Αλλά γιατί υπάρχει μια εξέλιξη δασμική της εποχής. Το ισχυρό είναι αυτό που και ο χρόνος θα έχει προσπιστήσει σε αυτό. Ελπίζω να σας κάλυψα, θα λάβουμε υπόψη και τα ετοιμάζεις. Αυτό είναι η καλλιτική προσέγγιση όμως, το οποίο πρέπει να προσθεθεί. Χωρίς να λιωθεί το υπάρχον, να έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο από την εξωτερική πλευρά. Αν είναι θυκτό. Άλλη ερώτηση. Ναι, ο κύριος Παπαγωτίου. Είναι μια έτσι μοντέρνα διάθεση σχεδιασμός ενός βιοβηματικού κτηρίου με πολλά προσόντα και πολλά μειονεκτήματα. Εάν δεν έπαιρνε εσύ τα πέρα, κύριε Παπαγωτίου, επάν που να λέει κέντρο νοσιακό, κέντρο μέσω δημοκρασιακών συστημών κλπ. Θα καταλάβει κανένα ότι έχει αντικείμενο τη δημοκρασιακή στέγη ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Θα καταλάβει κάποιο. Θα καταλάβει, όχι, συγχωρείτε, θα καταλάβαινε. Η απάντηση είναι αρνητική, δεν θα καταλάβαινε. Όταν ξεκίνησε το Δημαρχείο στην Κόρινθο, ήταν ένα μοντέρνο κτίριο. Πολύ ωραίο, με πολλά προσόντα, με πολλά πλεονεκτήματα, με πολλές προσφορές και δυνατότητες. Έχει ταυτότητα στο κτίριο. Όχι. Είναι δηλωτικό της Κορίνθου. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Χτίστηκε στην Κόρινθο. Την κουβάλαγε μνήμης. Δεν έχω τίποτα πουθενά. Ούτε στον Βιονόκλαινο, ούτε στον Αποστολοπαύλο, ούτε σε όλοι.
που αυτά είναι εικόνες. Αυτά είναι τα δευτερολογικά στοιχεία. Αν το αγνοούμε, αποτύχαμε. Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Οπουδήποτε και σε Λουτράκι περίφημο, και σε Ξυλόκαστρο περίφημο, και στην Αθήνα περίφημο. Δεν λέει τίποτα όμως στην Κόρινθο, ούτε μεταφέρει μνήμη στην μικρασιατική στέγηση. Ούτε μεταφέρει. Σίγουρα έχει πολλά πλεονεκτήματα και πράγματι σχεδιαστικά προσφέρει και όλα αυτά. Βέβαια, ο χώρος του Ψωμίου είναι μικρός για τα θέματα που έχει και για την εθώρα που θα έρθουν να πλουτίσουν όλο αυτό το περιεχόμενο. Σίγουρα ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι πράγματι μπορεί να γίνει επέκταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σχεδιαστικά θα πρέπει να διαλυθεί και λίγο το αντιπρόβλημα με την ευρύτητα που σα διακρίνει. Εγώ σα μελετάμε πολλά πράγματα μαζί και πολλές φορές εσείς έχετε άλλη αντίληψη μιας άλλης σχολής. Εγώ έχω άλλη αντίληψη μιας άλλης σχολής. Αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι. Προσπαθούμε να βρούμε μια μέση οδό, τη χρυσή τομή που είπατε, που απεικονίζεται τη χρυσή τομή σε όλες αυτές τις διαστάσεις που αναφέρατε. Σίγουρα, εργονομικά και λειτουργικά είναι άψογο. Δεν βρίσκουμε τίποτα. Δεν έχει ταυτότητα. Εκεί είναι κάτι που θέλω να το δείτε με ευαισθησία του αρχιτέκτονα που σα διακρίνει. Κύριε Παπαδοπούλου, γι' αυτό γίνεται και η συζήτηση σήμερα εδώ, για να έχουμε και τη δική σα την άποψη. Και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο μια κατηδία συζήτηση, συνάντηση, να συζητήσετε με τον Μίλτο όλα αυτά τα ζητήματα και ενδεχομένω να είναι και κάποιο άλλο να συμμετάσχει. Γιατί μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα, αλλά μπορούμε να τη βελτιώσουμε κιόλα. Άρα δεν είστε. Λοιπόν, περιμένω το αποτέλεσμα της συνεργασίας. Συνεργαστείτε στο μέσο επόμενο διάστημα και ό,τι βελτίωση μπορεί να γίνει, βεβαίως να γίνει. Κάντε λίγο ησυχία. Καλησπέρα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο επειδή είμαστε συνάδελφοι. Όχι, δεν θα χρειάζεται σχόλια. Δεν θέλει να πάμε. Σήμερα έγινε μια παρουσίαση η οποία εγώ θα περίμενα να είναι τουλάχιστον να μας έδειξε ο συνάδελφος την πορεία στην οποία κατέληξε σε αυτή τη μορφή του κτίριου. Γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ πέρα μέσα ουσιαστικά αυτό είπαν. Δηλαδή, δείξτε μας δύο πράγματα ζητάει ο κόσμος. Πάντοτε ζητάει δύο πράγματα. Πρώτον, το κτηριολογικό, που είναι πολύ βασικό. Δεύτερον, την πορεία για να καταλήξει σε μια μορφή. Πώς αποκλείσαμε άλλες μορφές. Ο κ. Παφωτίου έθεσε πολύ ωραίο το ερώτημα. Αυτό το κτίριο έχει ταυτότητα. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία δίνουν το στίγμα ότι είναι κτίριο μικρασιατικό κέντρο. Ποια είναι η αναφορά. Αυτά δεν τα λέω. Τα λέμε αυτό τώρα που η κουβέντα καταλαβαίνει πολύ καλά ο Μίλτος, γιατί είναι συνάδελφος. Το επίπεδο επικοινωνίας των αρχιτεκτών είναι διαφορετικό. Είναι εύλογα όλα αυτά τα ερωτήματα. Βεβαίως θα μπορούσαν να παραχθούν μορφές, αλλά όπως πολύ σωστά είπε, η κάθε εποχή φτιάχνει τη δικιά της αρχιτεκτονική. Το θέμα είναι να δούμε τα στοιχεία της διδακτικότητας, της μνήμης, τα οποία μπορούν να παραχθούν πάνω σε ένα κτίριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος γιατί αναφέρθηκε ως κέντρο και όχι μουσείο, είναι γιατί το μουσείο απαιτεί αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο δεν έχει γίνει. Δεν έγινε. Εγώ θα περίμενα σήμερα να δω τουλάχιστον 4-5 προτάσεις διαφορετικές, έτσι ώστε να έχουμε μια άποψη πιο στερική. Να δούμε και κάτι εναλλακτικό.
θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η κουβέντα πολύ καιρό πιο πριν, να είχαν ζητηθεί άνθρωποι, η επικοινωνία του αρχιτέκτονα και τη Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε να έχει γίνει με του ανθρώπου, του ειδικού, ο Σύλλογο Αρχιτεκτών, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή αυτόν προσωπώ. Που είναι. Συνάδελφοι, αρχιτέκτονε είμαστε. Είναι ένα θέμα δημόσιο κτίριο. Αυτό το δημόσιο κτίριο θα περάσει από το αντίστοιχο ΣΑ, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονική, που είναι συνάδελφοι. Και τα συγκεκριμένα κτίρια δεν θέλουν ΣΑ, θέλουν και ΣΑ. Θέλουν και ΤΕΚΟ, Συμβούλιο Αρχιτεκτονική. Άρα δεν πρέπει να γίνει μια πιο επικοδομητική κουβέντα. Ή de facto θα δεχτούμε αυτό το κτίριο ότι έτσι θα είναι ένα τριώροφο στη συγκεκριμένη περιοχή που φαντάζομαι ότι είναι πίσω από τον παιδικό σταθμό. Σωστά. Και με ένα πλάνο δρόμο το οποίο είναι 12 μέτρα και θα έχουμε ένα ύψος κτιρίου 14 μέτρα στα αριστερά. Υπάρχει και το θέμα της τομής, φίλε Βίλτο, των νομών. Τα ξέρεις πολύ καλά, είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε. Τέτοια κτίρια δεν μπορούν να γίνουν μόνο από έναν αρχιτέκτονα, χρειάζεται ένα σύνολο ανθρώπων που θα δουλέψουν πάνω σε αυτό. Εγώ σήμερα πραγματικά δεν ήρθα για να δω μία όψη, ούτε ένα κτίριο, εγώ ήρθα να δω την πορεία για να μπορέσω να καταλάβω τις ανάγκες που θα εξυπηρετήσει αυτό το κτίριο, το κτηριολογικό. Δεν είδα την κάτωψη, οπότε προσπαθώ να καταλάβω, κατάλαβα το κτίριο όπως είναι, μέσα, καταλαβαίνω όπως είναι. Η αίθουσα για παράδειγμα έχει κολόνες μέσα στο κέντρο. Αλήθεια είναι αυτό. Η αίθουσα εκδηλώσεων έχει κολόνες μέσα στο κέντρο. Κατά κάποιο τρόπο να καλυφθεί η στατική επάρκεια. Στατική επάρκεια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα. Να μην πούμε. Αυτά που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτά δεν αφορούν τη σημερινή. Δεν αφορούν, βεβαίως. Όμως η ανάλυση που πρέπει να γίνει πρέπει να έχει γίνει σε ως αποτέλεσμα ενός κτηριολογικού προγράμματος το οποίο θα καταλήξει μια μορφή που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες. Και ένα τελευταίο, αν έχει γίνει καταγραφή των κειμηλίων, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τις διαστάσεις που θα έχουν και ποιες είναι οι θέσεις τους μέσα ακριβώς στον χώρο και πώς θα εκτεθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα μας θέλει να ρωτήσει? Μισό λεπτό. Στην μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα, κύριε Κουτιά, όλες αυτές οι εναλλακτικές λύσεις έχουν συζητηθεί. Από τον μελετητή, είδαμε και διαφορετικές εκδοχές για να καταλήξουμε εδώ. Σήμερα δεν είναι μια συζήτηση μεταξύ αρχιτεκτών ειδικών. Είναι μια συζήτηση παρουσίαση της κατάληξης. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε και να προχωρήσουμε στο έργο το οποίο το καλοκαίρι είπαμε πρέπει να έχει ανάδοχο για να γίνει το κτίριο. Και σε αυτή τη διαδικασία εξετάστηκαν τα αρχικά σενάρια και καταλήξαμε εδώ. Μικροαλλαγές προφανώς μπορούν να γίνουν. Το κτίριο αυτό, αν θέλουμε το καλοκαίρι, να κάνουμε το κτίριο και να έχουμε εργολάβο να ξεκινήσει, δεν μπορούμε να συζητάμε για απεριόριστο χρονικό διάστημα, θα καταλήξουμε. Λοιπόν, είπα στον κύριο Παπαδοτίου, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, για κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν από τον αρχιτέκτο, να τις συζητήσετε, αν έχετε και εσείς κάποια άποψη πείτε, αλλά στην επόμενη εβδομάδα τι νόημα. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω σαν όχι απλά σαν άνθρωπο που έχει σπουδάσει. Θα συγχωρείτε λίγο. Σε σχολή του της Ελλάδας του εξωτερικού που έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική ερευνητική επικοινωνία και την εμπειρία του χρήστη σε μουσεία ανά τον κόσμο. Θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Το Μουσείο της Ακρόπολης που θεωρείται ένα διαμάντι της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Είναι φτιαγμένο με βάση τον Παρθενώνα. Έλα. Αυτό τι μας έχουν να σας πω και εγώ. Καταλήγοντας, κλέψω την σκέψη μου. Να απαντήσω όμως, Ηλία. Να απαντήσω, Μίλτο. Θα ήθελα να πω. Να απαντήσω όμως, Ηλία. Σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω. Να τελειώσει. Γιατί αυτή η αντίδραση και αυτή η ακαμψία σε αυτή την πολύ σύγχρονη προσέγγιση μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η προσέγγιση είναι, θα έλεγα, η πιο σύγχρονη σκέψη πάνω στην εμπειρία του κάθε ενός από εμάς που επισκέπτει ένα μουσείο το οποίο πραγματικά σέβεται την ιστορική και κοινωνική μνήμη. Αυτή η απλότητα του χώρου εξωτερικά και εσωτερικά δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς, παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις, κοιτάζοντας τα θέματα, πραγματικά να ζήσουμε και να ανακαλέσουμε εικόνες, μυρωδιές. Αυτή είναι και όλη η λογική αυτού του
αυτή η λιτότητα επιτρέπει στον επισκέπτη να εστιάσει εκεί που πραγματικά έχει αξία. Είναι πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και πραγματικά είναι ένα διαμάντι για την πολιτεία. Και απορώ πώς δεν τον βλέπετε. Είναι εντάξει του Μουσείου Μπενάκη, τη Στέγης Ωνάση, του Ιδρύματος Στάθου Νιάρχου και έρχεται εδώ στον Κόνιθο. Απλά ήθελα να κάνω αυτή την... Σας ευχαριστούμε. Άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, δεν ξέρω εγώ κύριε Παπαφωτίου, κύριε Κωτιά, μην πιάσεις. Είπατε να ανακαλούμε την... Με ακούτε? Είπαμε, είπατε να ανακαλούμε τις μήνες στο εσωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω στο εσωτερικό για να έχω μία ανάπτυξη των τιμών. Θέλω να περνάω απ' έξω και αμέσως να με χτυπάει κάτι, να με βομβαρδίζει και να ανακαλούν οι τιμές. Αυτό θέλω. Άλλη διαφορετική αντίθεση από τη δική σας πιθανότητα. Δεν θέλω να μπαίνω μέσα. Πρώτο, το μοντέρνο μουσείο της Ακροπόλεως κατέληξε να γίνει μοντέρνο γιατί είχε συνθετικά προβλήματα με την αποκάλυψη όλων των θεμελιών που έγινε της παλιάς πόλης. Οπότε πλέον οι αποστάσεις των γειώνων, των σύνων, ήταν τόσο αποτρεπτικές που δεν μπορούσε να γίνει, να συλληφθεί σε μια κλασική διάταξη που ο κάνακος σε μια κλασική διάταξη είναι γεωμετρικός, είναι μικρών αποστάσεων και δεν έχει αυτό το περιθώριο που έχει ένα μοντέρνο κτίριο. Συγκρίνεται όμως το αρχαιολογικό μουσείο, το εθνικό αρχαιολογικό, στα Βατήσια με τις Ακροπόλεως. Στα Ακροπόλεως το κάνει πιο έντονο, πιο ηχηρό το περιεχόμενο. Όχι αισθητικό, το αισθητικό κτίριο. Δημαρχέ. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω... Θα ήθελα να ρωτήσω μερικά καθαρά πρακτικά θέματα, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά και σαν γραμματείας μικρές εθνικής στέγης, θα ήθελα να μας απαντήσει, να μας ενημερώσει για να ακουστεί σε όλους δηλαδή οι χρήσεις που μας ενδιαφέρουν σε αυτό το κτίριο, πόσο χώρο καταλαμβάνουν για να δούμε αν μπορούν να εξυπηρετηθούν και πρόκειται για τα γραφεία και την αίθουσα του συνεδριάσεων. Δεν θέλω σε αυτό να μου απαντήσετε γιατί και ο ελάχιστος μας αρκεί για μια βιβλιοθήκη, για τον μόνιμο εκθεσιακό χώρο που είναι ο χώρος των κοιμηλίων που μας αναφέρατε γι' αυτό, για τον χώρο των εκδηλώσεων, αν δεν κάνω λάθος, τροποντινά τα επαναλαμβάνω, είναι ίσως με το χώρο της εκθέσεως των κοιμηλίων. Και αν υπάρχει χώρος δραστηριοτήτων για τα χορευτικά τμήματα και άλλες δραστηριότητες που έχει σαν προετοιμασία για τις εκδηλώσεις του, εκδηλώσεις της μικρές αιτικής στέγης. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ο χώρος των εκδηλώσεων. Υπάρχει και άλλος χώρος στο κτίριο. Και θα πω και μία δική μου σκέψη για το θέμα της εμφάνισης. Δηλαδή, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, με την κλίση που υπάρχει στο έδαφος, από την πίσω πλευρά, στο πω έτσι απλά, υπάρχει ο χώρος των εκδηλώσεων. Στο ισόγειο επί της λεωφόρου Ιωνίας είναι ο εκθεσιακός χώρος, των κοιμηλίων. Από πάνω υπάρχει ένας ή δύο όροφοι. Υπάρχει ο χώρος του γραφείου. Μάλιστα. Και ο χώρος του εστιατορίου. Και ο χώρος του εστιατορίου. Και η βιβλιοθήκη του Βάη. Και ένα ρουφκάρι. Πολύ ωραία. Άρα, στον χώρο των γραφείων υπάρχει και χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί, γιατί έχουμε και μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Εγώ φαντάζομαι ότι ο χώρος των γραφείων θα είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι όπως μια μεγάλη εταιρεία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Υπάρχει μια μεγάλη αίσθηση σκέψεων, όπου εκεί μπορεί να υπάρχει η βιβλιοθήκη. Γιατί θα είναι κάτι που είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Ωραία. Και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό θα μπορούσε να υπάρχουν και μια αποθήκη για τις φορεσιές. Ωραία. Αυτά θα είναι γύρω στα 60-70 τετραγωνικά. Ναι, στο εσωτερικό, από τον πρώτο όροφο και πάνω σχηματίζεται κάποιο τροποντινά έθριο φωταγωγός. Ένα έθριο φωταγωγός που μπορείς γύρω-γύρω από εκεί να κάνει μια περιοδική. Που δεν φτάνει μέχρι το μουσείο. Φτάνει μέχρι τη στέγη του μουσείου. Δείξτε το αντίστοιχο. Με το που λέει. Ναι, θα φτάσουμε και.
και να είναι. Το μικρόφωνο. Νίκο, δεν ακούγεσαι. Εδώ υπάρχει χώρο του μυστήριου. Στο πάνω όρο που υπάρχει κύριο γύρω μια γαλαρία. Όπου μπορείς στο κάτω αυτό το μικρό μέτρο να έχεις και μια αίθηση γύρω μαζί του μυστήριου. Αυτό που ονομάζεται γαλαρία, να το πω εγώ απλά μπαλκόνι που βλέπουμε, αυτό έχει επαφή με τα γραφεία δηλαδή. Όχι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, άλλος διάλογος χώρος, γύρω στα 5,5 μέτρα. Ωραία. Συγχωρείτε, αυτή η γαλαρία γύρω γύρω, τι φάρδος έχει. 2 μέτρα. Θα χωράει δηλαδή. Αυτά θα έχουν συνδυαστεί ειδικά για την άρα έχει ένα μεγαλύτερο ύψος ο εκθεσιακός χώρος που σχηματίζεται και αυτό το μπαλκόνι που λέω εγώ έτσι απλά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποιο λόγο άλλο λειτουργικό. Η βασική μας προϋπόθεση είναι ο χώρος ο οποίος είναι εκθεσιακός να έχει μία μηνιακότητα, όπου και εκεί πάμε στο ωραία. Η οποία δεν είναι, είναι από το ύψος, δηλαδή είναι ένας χώρος που είναι πολύ μεγάλο ύψος και τα εκτέματα μπορεί να πούμε τον αέρα. Πολύ ωραία. Μεταλλευόμενοι αυτό, κάνουμε την καταγγελία και επιβλήρω για να μπορέσουμε να έχουμε πλέον πολύ ωραία. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, το λέω πάλι δεν είμαι αρχιτέκτον, εάν το μέγεθος αυτού του χώρου, δηλαδή το πλάτος, ας το πω έτσι, ναι, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την τοποθέτηση και κάποιων κοιμηλίων. Θα ήταν πολύ καλό για τον εκθεσιακό χώρο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω όλοι μπορούμε να έχουμε μια άποψη. Προσωπικά, με ικανοποιεί η εμφάνισή του. Είμαι υπέρ των σύγχρονων μορφών για τα μουσεία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να υπάρχει εμβληματικά, συμβολικά κάτι, ένα στοιχείο. Εγώ μάλιστα θα έβλεπα μόνο ένα κείωνα ή όχι κείωνα, ένα κειονόκρανο. Ένα πραγματικό κειονόκρανο, μαρμάρινο, που να εξέχει και να δίνει το σήμα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι που το κύριο Παπαδίου, μπορούμε να το προσθέσω. Ναι, ο κύριος Κούρτης. Πάμε σε αυτό το δείγμα να ακούστηκε που είπα, με τον κύριο Παπαφωτίου αυτό που είπατε και τον αρχιτέκτονα, και την επόμενη εβδομάδα και ο κύριος Κούρτης. Να το προσθέσουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί αν δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι σαν κάποια εδώ, δεν ξέρω, είναι συνάδελφος αρχιτέκτονας, ή αν είναι μουσουλμόγος, δεν ξέρω. Έχει νόημα, ρε, Κώστα. Όχι, όχι, δεν έχει νόημα, απλά φάνηκε ότι διαφωνούμε με μια τέτοια λογική. Δεν διαφωνούμε με τέτοια λογική. Έτσι. Αναφέρεται και το μουσείο της Ακρόπολης, αλλά να θυμίσω ότι στην κάτωψή του έχει την αναλογία του Παρθενών. Να και δεν μιλάω με αναλογίες. Εγώ δεν μιλάω. Δεν ακούτε. Μιλήσατε στην. Δεν θέλω να διαβάσω. Να μην υποθέσετε λοιπόν. Δεν σας βλέπω καθόλου. Απλά επειδή ακούγονται πολλά, η σύγχρονη αρχιτεκτονική μεταφέρει με διαφορετικό τρόπο τη μνήμη με συγκεκριμένες τεχνικές στα κτίρια, μέσα με μια μοντέρνα έκφραση και με μια μοντέρνα μορφολογία. Δεν διαφωνούμε ως προς το μοντέρνο της προσέγγισης. Διαφωνούμε στο ότι το κτίριο αυτό μάλλον πρέπει να προσθεθούν και άλλα πράγματα μέσα, να εμπλουτιστεί αυτός ο σχεδιασμός για να μπορέσει τελικά να λάβει και τη σωστή λειτουργία, αλλά και τις σωστές ανάγκες εξυπηρετήσεις. Συζητήστε με τον κύριο. Εγώ είμαι ανοιχτός. Μπορούν να προσθεθούν προθήκες, ναι, για εκθέματα που τυχόν κοιμήλια που θα προσθεθούν στο μέλλον. Ενδιάμεσα, όχι μόνο. Έχω μια ερώτηση για να το θέλω και επειδή ξέρω. Λίγο επειδή ο κύριος Μπούρος κύματα θα κάνει αφορά, αλλά δεν έγινε. Λίγο το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που θα γίνουν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί αυτό. Θα πω το τελευταίο, εγώ που το είπα από την αρχή, ο Γιώργος είπε τις φάσεις που θα περάσουμε, ο στόχος είναι το καλοκαίρι να έχουμε εργολάβο. Λοιπόν, να
ενδεσιμότατο θα μα κλείσει, είπατε κυρία. Θα μα κλείσει ο πατέρα και θα καταγάγει εσεί και μετά να καλύψει ο πατέρα Άγιο. Πρέπει να σα πω ότι